βάνα πλέκει στον έρωτα μαύρο στεφάνι. Το είδα να ράβει του γάμου μας άσπρο φουστάνι. Το κόκκινο φεγγάρι, το κόκκινο φεγγάρι, στη θάλασσα σκυριλάδι και το νησιό του χάνει. Εντάξει. Έχουμε κανένα νέο? Όχι, τίποτα ακόμα, περιμένω. Τι περιμένεις? Έχω και την αδερφή σου εδώ και με πιλατεύει κάθε μέρα αν έχω νέα σου. Ντρέπομαι που της λέω ψέματα και τα χάφτη. Σήμερα θα ξέρω αν θα ανέβω στην Αθήνα ή θα φύγω. Ναι, αλλά πότε? Πρέπει να ξέρω. Θα το ξέρεις. Δεν μου λες? Μεταξύ μας. Τι γίνεται τώρα, τι είναι εκεί, γκόμενο δουλειά? Κατάλαβα. Δεν κατάλαβες τίποτα. Πώς. Τρεις μέρες τώρα κάθομαι χωρίς νέα σου. Και εσύ μου απαντάς με μισόλογα και υπονοούμενα. Ούτε εγώ ξέρω περισσότερα. Τώρα μάλιστα. Πάρε αργότερα. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Περιμένω τηλέφωνο. Εντάξει. Εντάξει. Αυτό τέλος. Πάει ο παλιός ο χρόνος. Τώρα που θα βγω έξω θα πάρω ένα καινούριο. Λοιπόν, στη Ρώμη ήταν πάρα πολύ όμορφη μεσογραφία, αλλά δυστυχώς εκείνη τη στιγμή με τραβάγανε να φύγουμε και την επόμενη ήμουν αυτόμα. Κρίμα. Δεν πειράζει, δεν έχω καμιά ιδιαίτερη αδυναμία στα ημερολόγια. Βιάζεσαι κι εγώ φλιαρώ. Όχι. Εσύ έχεις γραφείο. Δεν έχεις αργήσει. Τα πλεονεκτήματα του διευθυντή. Πας ό,τι ώρα σε παίρνει και φεύγεις ό,τι ώρα δεν σε παίρνει. Έχεις πολλή δουλειά. Να φάμε μαζί το μεσημέρι. Όχι, δεν το πάω γι' αυτό. Έτσι ρώτησα. Δεν ξέρω ακόμη. Θα εξαρτηθεί από τα ραντεβού μου. Θα σου τηλεφωνήσω όμως. Αν δεν με βρεις εδώ, πάρε στην Ήβη. Θα ψωνίσω 2-3 πράγματα και μετά θα πέρασω από εκεί. Το βράδυ πάντως θα ειδωθούμε. Γεια. Καλημέρα. Τσιγάρο όταν έρχεσαι. Εντάξει, θα φέρω και κάτι για να φτιάξουμε πρωινό. Μην αργήσεις. Όχι, έρχομαι τώρα.
ζητήσατε? Δεν μου λες. 14ο Λύκειο δεν πήραμε. Ναι. Γιατί το Λύκειο? Ορίστε. Λέω, γιατί το Λύκειο και όχι το γυμνάσιο? Εσείς μου είπατε να βρω το τηλέφωνο του Λυκείου. Δεν θυμάμαι. Εγώ το φαντάστηκα ή εκείνη μου το είπε. Την είδατε? Και γιατί δηλαδή? Ποια είναι και θέατη εδώ? Δεν κατάλαβα. Όχι, αλλά επειδή δεν μας πάει η φωνή. Μωρά και ο Άγιος φοβέρα θέλει. Βρες το τηλέφωνο του γυμνασίου και ρώτα το ίδιο. Αν είχαν ποτέ κάποιον Ανδριόπουλο και τα λοιπά. Ακριβώς. Δεν θα μάθουμε τίποτα, ψέματα λέει. Πώς είσαι τόσο σίγουρος? Αυτή δεν βγαίνει με τον Λαμπρόπουλο του Πετροχημικού? Ναι. Και λοιπόν? Με τον τύπο στο θέατρο μοιάζει ένα ζευγαράκι. Δεν πρόκειται να μας εξομολογηθεί ποιος είναι. Λες να το τα φουράει του Λαμπρόπουλου? Μπορεί. Αυτός εκείνες τις μέρες έλειπε. Δίκιο είσαι. Αν όμως είναι φίλος και συνάδελφος που έχει έρθει για τις γιορτές, θα το ξέρει ο Λαμπρόπουλος. Αλλιώς θα κυκλοφορούσε έτσι φανερά. Σκέφτεστε τίποτα? Να ρωτήσω τον ίδιο. Το Λαμπρόπουλο? Θα βρούμε κανένα μπελά. Από ποιον? Ανακατεύουμε πολύ κόσμο χωρίς να έχουμε στοιχεία. Και πώς νομίζω ότι βρίσκει τα στοιχεία σου πέφτουν από τον ουρανό? Η δουλειά μας είναι να ρωτάμε. Πάρε τώρα το γυμνάσιο. Μπορεί να μην βρω κανέναν. Είναι κλειστό. Θα είναι ο υπιστάτης. Ζήτησε το τηλέφωνο του γυμνασιάρχη. Και πού είσαι? Ρώτησε για την Τρακάκη, αν την ξέρουν. Ό,τι μαθαίνουμε θα λέει. Μάλιστα. Τι έγινε? Αγαπημένα μου λόγια. Πολύ χαρούμενη σε βλέπω. Μα είμαι. Έχω πολύ καλά νέα. Πολύ καλύτερα από ό,τι φανταζόμασταν. Ο Νίκος πιστεύει ότι θα τα καταφέρετε να θωθείς. Πώς? Από όσα του είπα. Συμπεραίνει ότι υπάρχουν ελλείψεις στην ανακριτική διαδικασία. Θα πάρει τη δικογραφία να τη μελετήσει. Πάλι θα περιμένω. Όχι, όχι, δεν θα περιμένεις. Θα πάτε μαζί να παραδοθείς και μετά θα πάρεις μια προθεσμία 3 ημερών για να απολογηθείς. Ωραία. Και μετά? Μετά ή θα σε προφυλακίσουν ή θα σε αφήσουν ελεύθερο. Αλλά ο Νίκος πιστεύει ότι θα σε αφήσουν. Από τι εξαρτάται αυτό? Από το αν θα σε κρίνουν επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Ή να το σκάσεις. Τι να το σκάσω, αφού θα παραδοθώ? Μα γι' αυτό σου λέω. Μην υπάρχει κίνδυνος. Εγώ δεν φοβάμαι πια. Ο Νίκος μου υποσχέθηκε ότι θα κάνει τα πάντα. Το πιστεύεις? Ναι. Ναι. Περίμενα να τον γνωρίσεις και θα καταλάβεις. Γιατί πρώτα απ' όλα θα τον δεις, να μιλήσετε. Δηλαδή τι, θα παραδοθώ, θα καταθέσω και μετά ελεύθερος? Μέχρι τη δίκη. Αν γίνει, αν μπορέσουν να στηρίξουν την κατηγορία. Είμαι ελεύθερος. Ελεύθερος. Επιτέλους, θα μπορώ να σε αγαπάω και να μην το κρίνω. Πού το φεύγω, παιδί? Λοιπόν, θα σου φέρω το αυτοκίνητο το πρωί. Εσύ θα φύγεις αργά το βράδυ. Ναι, σας ξαναπήρα και πριν. Μάλιστα, κατάλαβα. Ευχαριστώ. Άγνωστος και στο γυμνάσιο. Κυδρακάκη. Κι αυτή. Νομίζω ότι μου την έφερε η κυρία, ε. Γιατί δεν τη στριμώχνετε? Γιατί θα μου ξεφορνήσει κανένα άλλο ψέμα και θα χάσω χρόνο. Ενώ στο Λαμπρόπουλο τι θα κάνει, θα αναγκαστεί να μιλήσει. Για να δει πως ο Θωμάς δεν πιάνεται κορόιδο. Και εμείς πώς θα το μάθουμε? Κάτι θα κάνει και θα την πατήσει. Ή αυτή ή ο καλός της. Δεν μπορεί, στο τέλος όλα βγαίνουν στη φόρα.
Στο μεταξύ, αν μας δει μπροστά της, θα μας βγάλει τα μάτια αυτή. Πρώτα θα της τα βγάλει ο Λαμπρόπουλος. Τηλεφώνησε στο εργοστάσιο να δεις αν είναι εκεί. Ποιον παίρνεις? Είναι Αργυρό, αλλά είναι νεκρό. Καλά, έχουν ξεχαρβαλωθεί τελείως. Ή θα μιλάνε τρεις μαζί, κανένας. Δεν θα έπεσα στην περίπτωση. Ξέρω εγώ. Θα να πάρει αργότερα. Τώρα ξύπνησες? Πριν από 10 λεπτά. Πώς μπορείς και κοιμάσαι μέχρι το μεσημέρι? Για να πήγαινε στο κρεβάτι κάθε πρωί στις 4 και στις 3. Και θα σου λέω εγώ. Θα ήσουν, ξέρεις πώς. Καλά, και είναι ανάγκη να περιμένεις μέχρι τα ξημερώματα. Τους άλλους δύο δεν τους έχεις. Για να με κλέβουν. Άστα τώρα αυτά, για πες μου, τι έγινε? Καλά. Τι καλά? Τι είπε ο Νίκος? Έχει πολλές πιθανότητες να θωωθεί. Το κυριότερο όμως είναι ότι μάλλον θα τον αφήσουν ελεύθερο αφού απολογηθεί. Έξοχα. Κάνεις ό,τι σου καπνίσει και μετά σε αφήνουν ελεύθερο. Σταμάτα, Εύη. Δεν τη σκότωσε αυτός. Εντάξει, εντάξει. Με τον Ανδρέα είναι το πρόβλημα. Κατάλαβε τίποτα? Έμαθε για την παραμονή που ήρθαμε στο μπαρ. Στάπα, δε στάπα. Τώρα τι γίνεται? Πώς το δικαιολόγησες? Του είπα ότι ήταν κάποιος παλιός συνάδελφος. Τσακώθηκαμε άσχημα. Δεν κράτησε πολύ βέβαια, αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Νιώθω απέσια. Θα του πω την αλήθεια. Εγώ λέω να μην του πεις τίποτα. Άσε πρώτα να φύγει ο τύπος, να δούμε τι θα γίνει και μιλάς μετά. Δεν καταλαβαίνεις, Ήβη. Δεν μπορώ άλλο. Και αν δεν του το είπα μέχρι τώρα ήταν γιατί σκεφτόμουν πόσο θα πληγωθεί. Εγώ στη θέση σου θα περίμενα. Τι? Μήπως μου περάσει? Όλα τα πράγματα έχουν τον καιρό τους για να γίνουν και για να χαλάσουν. Δεν νομίζω πως ήρθε η στιγμή να διαλύσεις τη σχέση σου με τον Ανδρέα. Δεν αντέχω άλλο. Θα του πω την αλήθεια. Αμάν πια. Την αλήθεια, την αλήθεια, την αλήθεια. Γιατί όλοι πρέπει να ξέρουν την περίφημη αλήθεια? Αν είσαι ευτυχισμένος με το ψέμα, γιατί να θέλεις να μάθεις την αλήθεια? Μα τώρα σοβαρά μιλάς. Κάποια στιγμή θα το μάθει από κάποιον άλλον και τότε τι θα του πω? Γιατί να υπάρχει μόνο μία αλήθεια? Γιατί πάντα δύο και διαφορετικές? Ήβη, τι έπαθες? Σε ζηλεύω και εσένα και τις αλήθειες σου. Τι κάνεις? Καλά. Θαύμα. Μια στιγμή. Μας καλεί για φαγητό. Θα περάσει να μας πάρει σε μισή ώρα. Θα πάμε? Εντάξει. Θα τα πούμε από κοντά. Γεια χαρά. Ανακάλυψες αυτό το μέρος, τόσο όμορφο και τόσο κοντά. Πήρα μια μέρα λάθος δρόμο και πέσα πάνω του. Και μόνο κοιτάς, χαλαρώνεις. Η φύση, παιδί μου, σε γεννάει, σε μεγαλώνει και σε ξαναμαζεύει μετά. Μην αρχίσεις την οικολογική προπαγάνδα πάλι. Ποιος εγώ? Εσύ. Ή δεν είσαι ικανή να μας ρίξεις μια διάλεξη?
για το οικοσύστημα έτσι στα γρήγορα. Μπα, εμάς μας έχει πείσει. Ψάχνει για άλλα θύματα τώρα. Αχ, θύματα είμαστε τώρα. Άμα δεν ξυπνήσουμε θα μας φάει το μαύρο φίδι. Το μαύρο σύννεφο, θες να πεις. Έχει και σύννεφο το μαύρο φίδι. Δεν μου λες, Ήβη, γιατί δεν έκανες κανένα παιδάκι να έχεις και ακροατήριο. Ναι, για να καλοπεράσουν. Δεν κατάλαβα. Τα παιδάκια χρειάζονται και μπαμπάκα. Ναι, δεν έχουμε. Όχι, είναι πιασμένος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν μπορεί να γίνει μια εξαίρεση. Βέβαια, ένα μήνα μπαμπά στην Αθήνα και ένα μήνα μπαμπά εδώ. Υπέροχα. Λοιπόν, μια και θα γίνει κουμπάρα μας. Θα σου δίνουμε τα δικά μας, να μην το έχεις αποθυμένο. Κάντε τα εσείς και βλέπουμε. Θα γυρίσεις στο γραφείο. Έχω ραντεβού με το μεσί της εταιρείας. Θα μου δείξει ένα διαμέρισμα. Καλά, ακόμα να βρεις σπίτι. Ακόμα. Το καθυστερώ κι εγώ, βέβαια. Δύο-τρεις φορές προσπάθησε ο μεσίτης να μου κλείσει ραντεβού, αλλά το ανέβαλα. Σκέφτηκα. Κρίμα να πιάσω κάτι και να τα αφήσω μετά από μερικούς μήνες. Αν αποφασίσει να με παντρευτεί η φίλη σου. Και το σκέφτεται πολύ. Κάτι θα ξέρει αυτή. Δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρω ότι την αγαπάω. Δεν ξέρω ότι με αγαπάει. Δεν ξέρω ότι αύριο άλλο σαν και εμένα. Πέφτεις κι εσύ κάτι. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Σε ευχαριστώ, είμαι υπόχρεος. Μένει να αποφασίσει η κυρία πριν γεράσουμε. Εντάξει. Ο Λαμβρόπουλος λείπει από το γραφείο του. Τι άλλο σου είπε? Ότι δεν θα επιστρέψει σήμερα καθόλου. Εντάξει, πήγαινε μαγείρι. Είσαι μόνος σου? Είσαι αγλό? Αστειεύεσαι. Ο μεγάλος είναι λίγο κρυωμένος και κάνει νάζια. Τηλεφωνούσα συνέχεια, αλλά ήταν νεκρό. Ούτε καν καλούσα. Δουλεύει με τις μέρες του, σαν τα μυαλά τους. Έλα, κάτσε. Να σου πω και τα νέα. Καλά. Καλύτερα από ό,τι περίμενα. Δόξα τω Θεώ. Θες να πεις κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Ο Σταύρος φεύγει αύριο βράδυ. Πού να αφήσει τα κλειδιά? Λέω να πάω εγώ το απόγευμα καλύτερα μόνη μου, να δω τι γίνεται και να συνονοηθώ μαζί του. Μπορείς? Θα βρω μια στιγμή. Ο Αντρέας? Θα του το πω σήμερα. Τι θα του πεις? Όλα. Δεν αντέχω άλλο. Αποφάσισες να χωρίσεις? Δεν γίνεται αλλιώς, Αργυρό. Αυτός περιμένει να παντρευτούμε και εγώ κρύβομαι. Δύσκολα πράγματα. Πρέπει να ξέρει τι γίνεται, να κανονίσει και αυτός την πορεία του. Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Μου στάθηκες καλύτερα και από αδερφή. Τι έκανα? Ας είναι καλά που βρέθηκε το σπίτι και τα άλλα. Τα άλλα τα ξέρουμε εμείς οι δυο, έτσι. Ο Παναγιώτης? Αυτός δεν έχει ανάγκη. Αυτός κάνει ό,τι θέλει. Thank you.
όσο θέλεις. Σ' αρέσουν τα καράβια? Τα καράβια? Ναι. Είδα μερικά μικρά καραβάκια στο σπίτι σου. Ναι. Μινιατούρες. Μ' αρέσουν πολύ. Γιατί ρωτάς? Έτσι, για να σιγουρευτώ. Κάτι σκέφτεσαι? Ένα μεγάλο ταξίδι. Τόσο καιρό που κρύβομαι από εδώ και από εκεί, κατέθεσα σαν τους φυλακισμένους. Μυρεύομαι ξύπνιος. Θα βγεις έξω? Όχι. Ελένη, αν με κρατήσουν μέσα, δεν μπορώ να σε βλέπω. Μην κάνεις υποθέσεις. Σε λίγες μέρες θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Δίκιο έχεις, αλλά εδώ μέσα σκέφτομαι συνέχεια το πριν, το μετά. Όλα θα πάνε καλά, θα δεις. Ο Νίκος είναι πολύ καλός δικηγόρος και καλός φίλος. Για μας, ξέρει. Ναι. Σε παρακαλώ, μη σκέφτεσαι. Δεν είσαι μόνος σου αυτή την ιστορία, είμαι και εγώ μαζί σου. Δεν θέλω να το πληρώσεις αυτό όμως. Το ήξερα το ρίσκο και το πήρα. Δεν ωφέλει να συζητάμε. Και πάλι δίκιο έχεις. Έχουν πιάσει μαύρες μου εδώ μέσα. Μια μέρα είναι, θα περάσει. Και μια νύχτα. Ευκαιρία να ονειρευτείς κοιμισμένος. Εσένα? Εμένα. Σ' αγαπάω. Πολύ. Κι εγώ. Καλή νύχτα. Στα δίνω κι εγώ. Έτσι κι αλλιώς θα περάσω. Έχω να πάρω και τα δικά μου. Και πρέπει να τα βρω. Ακόμη την έχω αδειάσει την παλίτσα. Σου την άδειασα εγώ. Α, σε ευχαριστώ. Σου είπα ότι πρέπει να τα πάω μέχρι το μεσημέρι. Ναι, ναι, τα χρειάζεται. Φιλενάδα σου. Α, μπα. Νωρίς είναι ακόμα. Με συγχωρείτε για την ενόχληση, είδα έξω το αυτοκίνητό σας. Και επειδή ήθελα να μιλήσουμε λίγο... Για ποιο πράγμα? Τίποτα σοβαρό, μια πληροφορία. Α, καθίστε να σας προσφέρω κάτι. Όχι, δύο κουβέντες θα πούμε μόνο. Σας αφήνω. Καθίστε. Ευχαριστώ. Θα μπω αμέσως στο θέμα. Οι σχέσεις σας με την κυρία Δρακάκη είναι στενές. Και ίσως μπορείτε να μας βοηθήσετε. Τι συμβαίνει με την κυρία Δρακάκη? Πριν μερικές μέρες συνοδευόταν από κάποιον που έμοιαζε με εκείνον τον δολοφόνο που ψάχνουμε, τον Λιάσκο. Σας ακούω. Μας έδωσε βέβαια τα στοιχεία του. Δυστυχώς όμως δεν βρίσκουμε άκρη. Ξέρετε τίποτα περισσότερο? Γιατί δεν ξαναρωτάτε την ίδια? Επαναλαμβάνω, να μην τη φέρουμε σε δύσκολη θέση. Και ήρθατε σε μένα για να τη διευκολύνετε? Όχι ακριβώς. Καταλαβαίνετε. Ποιος είναι? Γιώργος Αντριόπουλος, συνάδελφός της, λέει. Το όνομα δεν μου λέει τίποτα. Η κυρία Δρακάκη έχει και φίλους που δεν τους γνωρίζω. Πότε τους είδατε? Το βράδυ της παράστασης. Φύγαν μαζί από το θέατρο. Λυπάμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Και πάλι με συγχωρείτε για την ενόχληση. Τι να κάνουμε, δουλειά μας είναι. Πρέπει να τα ερευνούμε. Εντάξει. Πάρτε με. Χαιρετώ σας. Αντίο.
Τίποτα. Κάποιον ψάχνουν και ήθελε πληροφορίες. Από σένα? Λάθος έγινε. Δεν έχω καμιά σχέση εγώ. Άκουσα το όνομα της Ελένης. Ναι, ναι. Αναφέρθηκε στη συζήτηση. Τι έγινε, μας κυνηγάνε. Άσε τις εξυπνάδες. Ευκαιρία να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Τρέχει τίποτα? Όχι. Τι ήθελε ο Μπάτσος? Θα φας, να σου βάλω? Θα φάω. Έλα λοιπόν. Τι έχει αυτός? Δεν ξέρω. Έλα τώρα, δεν θα μου πεις εμένα. Σου λέω, δεν ξέρω. Δεν πήρε τα αυτάκια σου τίποτα? Όχι. Τίποτα σοβαρό? Όχι, παιδάκι μου. Απλώς ψάχνουν κάποιον που τον ξέρει η Ελένη. Δρακάκι. Σσσ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 σ
Έλα, Στέλιο. Όχι, μια χαρά. Θέλω μια χάρη. Μπορείς να μου δένεις το αυτοκίνητό σου για αύριο. Θα σου δώσω το δικό μου να πας στο γραφείο. Εγώ δεν θα έρθω. Σοβαρά μιλάω. Το χρειάζομαι. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τώρα. Θα πας στο σπίτι μετά. Ωραία, θα έρθω από εκεί. Έλα, γεια. Έλα, παιδάκι μου, μέσα θα σε πάρει η είδηση και θα σκοτωθείτε. Δεν καταλαβαίνω. Ποιος είναι αυτός τώρα? Το βράδυ της παράστασης. Είδες εσύ κανέναν? Όχι, μόνη της ήταν. Καλά, μην ακούς τώρα τις φαντασιώσεις του Θωμά. Είναι ηλίθιος. Την έχει και άκτητη, δεν του δίνει σημασία. Θα την είδε με κάποιον από τους μαθητές της και έχει φτιάξει ολόκληρο σενάριο. Ήβη. Η Ελένη μου ζήτησε να μην σε ανακατέψω, αλλά έτσι που ήρθαν τα πράγματα δεν γίνεται. Το ξέρεις εσύ? Ποιο? Τι σου πει η Ελένη? Το συνάδελφό της. Ήρθε μαζί της στο μπαρ, την παραμονή. Τώρα, ό,τι και να σου πω θα είναι ψέματα. Γινόταν τέτοιο χαμό εκείνο το βράδυ που ούτε το διπλανό μου καλά-καλά δεν θυμάμαι. Έπειτα δεν έμεινε και πολύ. Δεν τη χαιρέτησες? Δεν μιλήσατε? Ξέρεις τώρα τα συνηθισμένα. Χρόνια πολλά, φιλιά και τέτοια. Είχα πιει και λίγο. Περίεργο. Και αυτός που είδε ο Θωμάς, ποιος ήταν άλλος? Έλα τώρα, βρε Ανδρέα, μην τρελαθούμε. Σιγά μην αλλάζει η Ελένη τους αραστές από τα πουκάμισα μέσα σε 5 μέρες που έλειπες. Σου ρίκε. Θα τη δεις απόψε? Μίλησε μαζί της. Καλύτερα να ξέρει τι γίνεται. Τι κάνει ο Θωμάς. Θα το σκεφτώ. Εσύ όμως, μην της πεις τίποτα. Δεν θέλω να νομίσω ότι τη συζητάμε πίσω από την πλάτη της. Είστε κυρίω φίλοι μου και σας αγαπώ πολύ. Με την Ελένη γνωρίζεστε από καιρό. Αλλιώς είναι. Δεν σε παρεξηγώ. Για μένα πάντως είσαι ξεχωριστός και αυτό να το θυμάσαι. Τώρα μου τα γυρίζεις. Γιατί να το θυμάμαι? Ορίστε τώρα, θα πάθουμε κατάθλιψη στα καλά καθούμενα. Θέλεις άλλο ένα? Θα φύγω. Εγώ θα συνεχίσω. Μα τι είναι επιτέλους, θα σκάσω.
ήταν η μπάτση στο σπίτι. Ρωτούσαν τον πατέρα μου για τη Δρακάκη. Την μπάτση, γιατί? Δεν ρώτησες? Είχε μια μουρή στο πάτωμα, θα πλακωνόμασταν. Και η θεία σου? Ούτε αυτή ήξερε. Περίεργο είναι ότι όταν έφυγε, αυτός πήρε ένα φίλο του και του ζήτησε το αυτοκίνητό του για αύριο. Και δεν θα πάει στο γραφείο. Και τι το θέλει το ξένο αυτοκίνητο, αφού έχει το δικό του? Προφανώς θα παρακολουθήσει. Κάτι γίνεται. Προχθές όλο το βράδυ τσακωνόντουσαν και αυτός έκοβε βόλτες. Μήπως την έκλεισε με τον κόμενο που λες? Μπα, θα γινόταν έτσι τρελής. Η αστυνομία τι σχέση έχει? Μην μου το άνοιξε εδώ, θα μου. Πες στη θεία πως θα κινηθεί στη Δρακάκη. Άρα δεν θα την παρακολουθήσει απόψε? Το αυτοκίνητο το ζήτησε για αύριο. Γιατί δεν το ρωτάς? Δεν θα μου πει τίποτα. Το παίζει ξύπνο. Τι θα κάνουμε? Ξέρω. Διορθώνεις? Ναι. Τους είχα βάλει μια εργασία και πρέπει να παραδώσω τα γραπτά. Φαίνεσαι κουρασμένος. Ναι, είμαι. Δεν θα μείνω απόψε. Πρέπει να φύγω νωρίς το πρωί για το Άργος. Έτσι ξαφνικά? Υπάρχει ένα νομικό πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε ευθυμερών. Στο Άργος? Αναγκαστικά. Ο νομικός σύμβουλος θα είναι μια εβδομάδα καθυλωμένος εκεί. Α. Μάλιστα. Γι' αυτό φαίνεσαι έτσι άκεφος. Ναι, γι' αυτό. Μάλλον θα αργήσω. Θα φάμε εκεί το μεσημέρι. Μόνος θα πας? Με τον πρόεδρο του διοικητικού. Να ετοιμάσω κάτι να φάμε. Όχι, 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 μην κάνεις τίποτα. Δεν έχω καιρό, πρέπει να πάω στο Παπαδάκι να δούμε τα συμβόλαια. Μάλιστα. Συνάντησα τον Στέφανο χτες. Τυχαία. Δεν μου είπες πώς θα πάτε τελευταία? Μια χαρά. Του έκανε καλό έρχομο στις μητέρες του. Ηρέμησε. Ναι. Ναι, μιλήσαμε με τη Φέδρα. Κάνα δύο φορές. Σε ξέρει αρκετά καλά. Τόσα χρόνια μαζί. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Δεν, πώς δεν σημαίνει? Μίλησες καθόλου με τον Στέφανο για μας? Όχι. Με ρώτησε αν αποφάσισες και πότε ο γάμος. Ναι. Δεν του έχει περάσει ακόμα ο ανταγωνισμός. Μάλλον σωστά την έθεσε την ερώτηση. Και φυσικά απάντηση δεν υπήρξε. Σε παρακαλώ, μη συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Σιγά τη συζήτηση. Ένα ναι ή ένα όχι. Αντρέα, θέλω να σου πω κι εγώ κάτι. Δεν θέλω να μιλήσουμε για αυτό. Όχι γι' αυτό. Ε? Λοιπόν,
Τι σε απασχολεί? Τίποτα. Τίποτα σπουδαίο. Όταν γυρίσει από το Άργος θα τα πούμε. Για το ναι ή το όχι. Σίγουρα. Σίγουρα. Ωραία λοιπόν. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Τι έγινε εδώ, ρε φίλε? Δεν βλέπεις. Λύθηκε το χειρόφωνο και έπεσε πάνω. Το έχει κάνει ζημιά το άνθρωπο. Ναι, και έχει πάει να φωνάξει και την αστυνομία. Α, και πώς έγινε, έτσι? Πού να ξέρω, δεν ήμουν και εγώ, αλλά εδώ θα ήταν. Δεν το έχει πέσει καλά. Thank you.
αυτοκίνητο. Τι? Πήγα το αυτοκίνητο και το είχα αφήσει έξω από την Ήβη. Λύθηκε το χειρόφρονο και έπεσε πάνω σε ένα άλλο. Πρέπει να φύγεις. Ποιοι το βρήκανε? Η αστυνομία, επειδή θέλεις να το βρήκανε. Ένα λεπτό. Που ξέρουν ποιο είναι. Δεν είχα τίποτα μέσα. Τίποτα? Ένα κουτί τσιγάρα άδειο, καμιά εφημερίδα. Δεν ξέρω αν ο Στάθης είχε τίποτα στο ντουλαπάκι. Άδεια και τέτοια? Όχι, όχι, αυτά τα έχω συνέχεια μαζί μου. Όχι, δεν γίνεται να το διακινδυνεύσουμε. Ο αριθμός ήταν της Αθήνας, έτσι. Ο Θωμάς μέσα στην τρέλα μπορεί να βρει το Στάθη και να αρχίσει τις ερωτήσεις. Πρέπει να προλάβουμε. Να μην φανεί ότι αναγκάστηκες να παραδοθείς και χαλάς εικόνα. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Θα φύγουμε μαζί. Τρελάθηκες. Πώς θα φύγεις, με τι? Θα πάρω το αυτοκίνητο της Ήβης. Θα σε πάω εγώ στον Νίκο. Μέχρι αύριο το πρωί θα έχω γυρίσει. Ησύχασε. Σταύρο. Κινδυνεύουμε. Θα τα καταφέρουμε. Thank you.